Ξεκίνησε τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται στις 28 Σεπτεμβρίου η απογραφή των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Το μέτρο εφαρμόζεται για δεύτερη χρονιά και έχει ως στόχο να παταχθούν φαινόμενα χορήγησης συντάξεων σε ασφαλισμένους φαντάσματα. Όπως επισημαίνεται από το ΙΚΑ, οι συνταξιούχοι πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στο πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζες ΕΛΤΑ, από το οποίο εισπράττουν τη σύνταξή τους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ για αλλοδαπούς. Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων δεύτερου τριμήνου. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί πως η καταγραφή θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ξεχωριστά για κάθε παροχή που χορηγεί το ίδρυμα, κύρια, επικουρική σύνταξη ή έξω ιδρυματικό επίδομα. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στις περιπτώσεις όπου στο ενημερωτικό σημείωμα δεν αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, δηλαδή ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και τον οποίο πρέπει να προσκομίσουν στο πιστωτικό ίδρυμα ή να φροντίσουν για την έκδοσή του πριν από την προσέλευσή τους για την απογραφή. Όσον αφορά στις κατηγορίες συνταξιούχων που εξαιρούνται από τη διαδικασία προσέλευσης στα πιστωτικά ιδρύματα, όπως συνταξιούχοι που κατοικούν στο εξωτερικό και πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου, ανήλικα τέκνα που δεν διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και είναι κάτω των 14 ετών, συνταξιούχοι που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, θα πρέπει ο νόμιμος πυρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής να μεταβεί με τα ίδια δικαιολογητικά στα υποκαταστήματα ΙΚΑ ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου.